Λοιπόν, είμαι εδώ με τον Στέλιο τον Παύλου. Γάρα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ. Θα σας πω τι γίνεται με τον Στέλιο. Ο Στέλιος ανήκει στην κατηγορία των drummer. Σας το έχω πει πολλές φορές. Όταν τον βλέπω, όταν τον είδα για πρώτη φορά και έπαιξε, είπα όπα, κάτι όλη ησυχία. Α, αυτός ξέρει να παίζει. Και βέβαια δεν έπεσα έξω γιατί τότε... Θα σε ευχαριστήσω μετά. Δεν έπεσα έξω γιατί τότε δεν ήξερα ότι το βιογραφικό του ποιο είναι. Δηλαδή, βλέπω έναν άνθρωπο να ξέρει να παίζει, δεν ψάχνουν τα βιογραφικά όλων, αλλά όταν γίναμε φίλοι στο Facebook, μπήκα και είδα, πρέπει μετά τη μισή ώρα να κουράστηκα από αυτά που διάβαζα. Και έτυχε να βρεθούμε και σε ένα live στο παλιό ψυχικό. Με το Σαβιδάκι. Με το Σαβιδάκι. Και την Χρυσό Σταματοπούλου. Ακριβώς. Έτυχε να βρεθούμε εκεί. Που δεν παίζαμε καμία σχέση με αυτό που παίζει Χρυσό πλέον, που έχει γυρίσει σε Χρυσίλια που είναι. Ναι. Παίζαμε λαϊκά. Που και ούτε εκεί ίδια την πάλευε νομίζω και δικαίως. Ναι, εντάξει. Την οποία τη Χρυσό τη θεωρώ εξίσου μεγάλο ταλέντο όπως την αδερφή της Μάνα. Δηλαδή φωνάρα. Όχι τώρα. Δηλαδή φωνάρα. Φάνηκε από εκεί. Απλά κάναμε κουβέντα και ήταν η τύψη, είναι metalhead. Είναι καθαρά metal. Καθαρά metalhead και... Φίλε, ευχαριστώ που είσαι εδώ. Να σε καλά, εγώ ευχαριστώ. Πού γεννήθηκες, ποια περιοχή? Γεννήθηκα Πειραιά. Αθήνα, καλά Αθήνα το λέμε όλοι τώρα, αλλά ουσιαστικά ναι, Πειραιά. Πειραιάς ήταν. Μεγάλωσα στη Νεάπολη. Νεάπολη, Πειραιά. Δίπλα. Παράλληλα μεγάλωνα και Νάπολη, δηλαδή γνωρίζουμε αυτά τα καλοκαίρια. Χειμώνα, Πάσχα, Σαββατοκύριακα στη γιαγιά μου στο Ναύπλιο. Οπότε εκεί, από εκεί πήρα το, επειδή η γιαγιά μου ήταν δασκάλα, το νέρντι της υπόθεσης με τα βιβλία και το διάβασμα και όλα αυτά. Αλλά σχολείο πήγα στο Πειραιά. Στη Νεάπολη αρχικά και χωρίς άλλο Νεάπολη. Καλά, δεν είναι κακό. Και μετά Πειραιά Ζάνιο. Ξέρεις τι γίνεται, δεν είναι κακό ανάμεσα στους drummer να υπάρχουν και μερικοί που ξέρουν γράμματα. Όχι, δεν το λέω ότι ξέρω γράμματα, απλώς... Όχι, το λέω εγώ, δεν το ξέρω, το λέω εσύ. Η γιαγιά μου ήταν ότι θα διαβάσει. Δηλαδή, καλοκαίρια δεν υπήρχε. Χαρά παιδιού. Όχι, ήτανε... υπήρχε αφού κάνω τις καλοκαιρινές διακοπές που γίνανε τότε. Δηλαδή, κάνε τις ασκήσεις σου και μετά θα βγεις να παίξεις. Και τότε, βέβαια, δεν υπήρχαν ούτε όλα τα αμάξια που υπάρχουν. Ναι, ναι. Ούτε δηλαδή στον Ναύπλιο, απλά έβγαινε έξω, φώναζε Στέλιο και γύριζε. Και γύριζε, ναι. Σε εκείνες εποχές, σε εκείνες ηλικίες. Έτσι, τα πρώτα σου ακούσματα από μουσικές, από τέτοια. Μουσικές γενικά στο σπίτι, ήταν ο πατέρας μου, άκουγε ροκ. Κάποια στιγμή βέβαια και ακόμα ακούει κλαρίνα και δεν ξέρω γιατί. Εντάξει. Είναι λόγος να του κόψω την καλημέρα, αλλά ναι, κλαρίνα θέλει να ακούει. Εντάξει, παράδοση είναι παράδοση. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να τα βάλεις μαζί τη. Όχι, τα ακούω, απλά δεν μπορώ όλη την ώρα. Εντάξει. Και ξεκίνησα. Ενώ πάντα έπαιζα τύμπανα. Πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου να χτυπάει κατσαρολές, να χτυπάει μαξιλάρια, όλα αυτά. Δεν ήταν τότε και το πλέον αρεστό όργανο. Ναι. Τύμπανα, οπότε, κλασικά. Έκανα πιάνο. Γιατί είχα ένα ταλέντο και είχα μουσικό αυτή, τα πιάνα. Το οποίο βοήθησε μετά το πιάνο, εννοείται. Τι είπαμε, τι λέγαμε εκτός. Αυτό, ναι. Εκτός λέγαμε το εξής, ότι θα έπρεπε όποιος πάει να μάθει drums, τύμπανα, πλάσε ένα όργανο. Για μένα όποιος είναι μουσικός και θέλει να γίνει, ναι, και πάει σε οδείο, σε δασκάλους, οτιδήποτε, πλάσε ένα όργανο. Και αντίθετα, όποιος μαθαίνει κάποιο μελωδικό όργανο τύπου κιθάρι, αυτά, ίσως καλύτερα να μάθει και κάποιο κρουστό. Να μάθει η ρυθμική αγωγή. Να μαθαίνει τη ρυθμική αγωγή πέρα από το όργανο του. Το οποίο είναι ένα συνεχές debate αυτό στις μπάντες. Γιατί λέει ο άλλος, ωραία, θα μετρήσεις 6 θα μπεις. Κάτσε, του λέω, πες μου πώς τα μετράς. Ναι. Γιατί πάντα υπάρχει αυτό. Φορές, ναι, άπειρες φορές. Τέσσερα λέτε τα δικά μου και το πίτρο. Ακριβώς. Συνήθως εμείς οι δράμες έχουμε ταμπούρο 2-4. 2-4, ακριβώς. 4-4. Ναι. Έχει τύχει να, ο άλλος να μετράει, να είναι για αυτόν 8-8. Έτσι. Οπότε το 4 το δικό του είναι το μισό μέτρο από το 4. Έτσι, ακριβώς έτσι. Και μου λέει, μπες στο 4 και μπαίνω στο 4. Όχι, λάθος μπήκε. Μα στο 4. Οπότε, έμαθες πιάνο. Σωστά. Ναι. Έκανα παράλληλα, έπαιζα μόνος μου. Ναι. Και ξαφνικά ήρθε στη ζωή μου το. Δεν θυμάμαι πώς λέγονταν η βιντεοκασέτα, το Maiden που είχε 4 βίντεο κλιπ. Run to the Hills, Number of the Beast, Flight of Icarus και Trooper. Και Trooper, μπράβο. Ναι. Η πρώτη βιντεοκασέτα πρόμο που έκανε η EMI με τους Maiden. Λοιπόν. Είναι αυτή. Και μπράβο. Ήρθε αυτή στα χέρια μου και είδα το Run to the Hills. Ξεκινάει με το. Το οποίο είναι ταγκό ρυθμό, αν θε να το πάρει τεχνικά. Ξεκινάει με τον beat που παίζει ο Clive Bell. Και λέω, αυτό θέλω να κάνω. Αυτό ήταν, τέρμα.
τέρμα. Δηλαδή όλοι θα λένε, όλοι λένε μάλλον John Bonham επιρροή, πρώτη με επιρροή, Ringo Starr, ναι, που είναι και αυτοί, ναι, οι επιρροές μου, αλλά εγώ Clive Burr δαγκωτώ. Δαγκωτώ, δηλαδή σε σημείο, το θεωρώ, sorry, το θεωρώ καλύτερο drummer από το McBrain. Όταν είδα το Rothschild, ας πούμε, σε ένα βίντεο από live με Diano και το παίζει με το ένα χέρι, εγώ παλεύω. Τι ηλικία είσαι εκεί περίπου τώρα? Το 10. Είσαι κάπου εκεί, ναι, ωραία. Πιο μετά βέβαια άρχισα να ασχολούμαι πιο πολύ, δηλαδή μέχρι τότε ήταν να παίζω σε καρέκλες. Αυτό δεν ήταν και εύκολο να πεις στους γονείς σου πάρε με την μπανά. Βέβαια, ναι. Που ήταν και ακόμα είναι ακριβώς πω. Βέβαια. Πρώτη, έφυγε ο drummer από την πάρα του σχολείου. Έφυγε, δεν πήγε απλά, ήταν το γενικό και το πολυκλαδικό. Ναι. Στο Ζάνιο, στην Πειραιά. Ναι. Πήγε στο πολυκλαδικό. Και εγώ λέω, ας πάω, δεν θα χάσω τίποτα. Και όλους παραδόξους τους άρεσα, δεν το περίμενα. Και από εκεί ξεκίνησε η πιο full ενασχόληση. Το ότι ήξερα πιάνο βοήθησε στο να καταλαβαίνω και ρυθμικά τις νότες, ότι αυτό είναι η κάσα. Ναι. Οπότε είχα μια περισσότερη άνεση. Ναι. Να δω την άσκηση, να δω τι παίζει. Τι ακολούθησε? Ακολούθησε δεύτερη μπάντα και τη μία τρίτη, ή ακολούθησε ένα τύμπανο, το πρώτο τύμπανο δηλαδή, πότε ήρθε στη ζωή σου? Ήρθε αρκετά αργά μετά. Ήρθε αργά. Ουσιαστικά ξεκίνησα να έχω full set επαφή στην Πάτρα, που έκανα και μαθήματα με τον Νίκο του Σκομόπουλο τότε. Ναι. Όταν πέρασα Πάτρα στο φυσικό. Και εκεί είχα τις πρώτες μου μπάντες. Είχαμε ένα στουντιάκι φοιτητές, κάναμε τις πρόβες μας. Δούλευα κιόλας μετά στο συνεργείο, δεν ξέρω όσοι ξέρουν από Πάτρα. Ήταν ένα ροκάδικο τότε. Το συνεργείο. Την πάντα του FZ, ναι. Ήταν και λαϊβάδικο αυτό. Λαϊβάδικο. Ήταν και λαϊβάδικο. Ναι, ναι. Εκεί στην Πάτρα πρέπει να έχω δει το Λίτι. Λίτις και η Ζόλδη. Δεν το, εντάξει, το τα παλιά χρόνια. Τα παλιά χρόνια νομίζω ότι τις έχω δει. Και μετά συνέχισα επαγγελματικά πιο σεσιονιλίδικα. Ναι. Αλλά τύμπανα δεν είχα δικά μου. Ήταν ακριβό, πολύ ακριβό το σπόρο για να καταφέρω. Πες μου, ποια ήταν η πρώτη μπάντα στην οποία άρχισαν όλα τα πράγματα να βγάζουν ένα νόημα για σένα? Δηλαδή έφυγες από την πρώτη και πήγες ένα level up. Ποια ήταν η επόμενη μπάντα? Ήμουν στην αρχή στις πρώτες βοήθειες στην Νίκαια. Ναι. Και τότε μάλιστα κολλημένος με τα last drummer. Δηλαδή, οι πρώτες βοήθειες ήταν μπάντα. Μπάντα, ναι, δική μας δέχτηκε από μπάντα. Όχι, να μην πιστέψουν ότι είσαι ένα. Είχε πάθει κάτι και ήσουν ένα πρώτο βοήθειε, ναι. Διασκευό πάντα. Ναι. Ροκές, μεταλλιές, τι ήταν αυτό? Ροκές. Αλλά ήμουν ο μεταλλάς ο κολλημένος, δεν έχει διπέτρελο και έτσι. Δεν παίζω. Μα τα θέλει και τα άφησε εκεί. Είχα τα θέλει και τα πάτησε. Τζάστε for all τότε. Ναι. Και λέω, τι παίζει, δεν είχα δει, γιατί τότε δεν είχε και YouTube και αυτά να δει. Ναι, τι παίζει ο τύπος, νομίζω ότι έχει μία κάσα. Οπότε μελέταγα. Να γίνει το πόδι γρήγορα, δεν γίνονταν. Μετά είδα ότι είναι δύο κάσες. Το 94 ξεκινήσαμε να παίζουμε με τον Σπύρο τον Κολαίτη, με τους Καλού Κακού. Αχα. Ναι. Παίζουμε ακόμα μαζί. Ενίοτε οπότε. Και είμαστε, ναι. Έχουμε ακόμα δηλαδή. Είμαστε ακόμα. Μιλάμε, παίζουμε, όλα αυτά. Μετά ήταν μια αγγελία, είχε στο στέκι το λέγαμε, το πολιτιστικό ομάδο στην Πάτρα. Μπήκα στο FZ. Που κάναμε, ήταν η πρώτη μπάντα η οποία κάναμε και tour, κάναμε διάφορα. Ήμασταν γνωστοί τότε στην Πάτρα δηλαδή. Γνωστοί όσο γνωστός μπορεί να είσαι σε αυτή τη φάση. Όταν ήρθα Αθήνα, φτώχησα το ναυτικό. Από εκεί μέσω ενός συνεργάτη στο μαγαζί έπαιξε για λίγο με Serial. Μετά με Νίκο Μίχα και ξεκίνησε το όλο. Ναι. Να κυλάει το όλο θέμα. Μέσω του Νίκου γνώρισα και την Δόμα την Κουντούρ. Γνώρισα. Το ένα έφερε το άλλο γενικά. Το ένα έφερε το άλλο, ναι. Το πρώτο καλό τύμπανο. Είχα διάφορα, εντάξει, δηλαδή είχα. Το πρώτο θέλω να μου πεις καταρχάς για να μιλήσουμε μετά για τα άλλα. Ήταν το θυμάσαι? Ένα ταμπούρο Dixon. Dixon ταμπούρο. Το είχα πάρει τότε από τον Νάκα με χαρτζηλίκια. Το πρώτο καλό ήταν ένα Tama Star Classic Made. Tama Star Classic, ωραίο τύμπανο. Μετά ήρθε το Yamaha το Recording Custom. Μετά ένα σετάκι Gabriel. Έτσι, ένα-ένα. Ναι. Ένα flats που έχω, πιατίνια, ταμπούρα, όλα αυτά. Δηλαδή, λεφτά να έχεις να δίνεις. Σε αυτό το σπορ, δηλαδή, όποιο μουσικό όργανο και να έχεις, άμα πας σε καλή ποιότητα, είναι λεφτά να έχεις να δίνεις. Ναι, την πέρασα κι εγώ αυτή την αρρώστια και τώρα τα έχω όλα αποθηκευμένα σε μια αποθήκη. Έχω ναι, κρατήσει... εγώ τα έχω στο σπίτι. Δηλαδή, έχω κρατήσει μόνο εδώ ένα σετ έτσι. Η γυναίκα μου κυνηγάει. Είχα δει μια εκπομπή στο YouTube, έλεγε ότι είναι απαραίτητο να έχεις ένα σετ, αλλά οτιδήποτε άλλο αγοράσεις πέρα του σετ
Είναι περιττό και είχε σου... μια βάση. Oh, αυτό. Έχει βάση. Δηλαδή εγώ... όποια να πάμε, εγώ τα τελευταία χρόνια όποια να πάω, έχει drums. Ναι. Θα σου πω, εντάξει, έχει ένα δικό σου όργανο σίγουρα. Δηλαδή... Ότι το έχει, το έχει, ναι. Αλλά, εντάξει, πέρα από τη φάση τότε που βγάζαμε λεφτά τη μουσική και μπορούσε να πάρει. Κάπου μπήκα και εγώ στη Λούμπα να αγοράσω και μετά μου ήρθε αυτή η φλασιά. Το είχα δει από το Tommy Igoe να λέει ότι. Ναι, ναι. Δεν έχω πολλά, λέει, γιατί καταλήγεις, λέει, να σε νοιάζει πιο πολύ ποιο τύμπανο θα παίξεις, όχι τι θα παίξεις. Και όχι θα παίξεις, έτσι. Εγώ, okay, έχω 13 ταμπούρα. Σχεδόν το 90% του χρόνου που θα πάρω να παίξω είναι το supraphonic. Ναι, ναι. Οπότε κάπου λες ότι γιατί να τα έχω όλα αυτά. Αλλά από ένα σημείο και μετά μπαίνει στη λούπα ότι ποιο να πάρω τώρα. Να πάρω αυτό, να πάρω εκείνο, να πάρω το άλλο. Να... Ναι, ναι. Και ξεφεύγει την ουσία που είναι να παίξεις. Να παίξεις μουσική. Μια και είμαστε στο topic και επειδή δεν με νοιάζει η σειρά, βλέπεις δεν κρατάω σημειώσεις, ναι. Και πάμε σαν τα λαγουδάκια που χορεύουν γυμνά, ναι, στο, ναι, γρασίδι. Ναι. Θέλω να μου πεις λίγο για τα πιάτα τα οποία χρησιμοποιείς. Ποια προτιμάς? Εγώ προτιμάω και λόγω ενός άτυπου endorsement, τέλος πάντων, με τη Zildjian. Γενικά ο ήχος μου ήταν Zildjian, όπως θυμάμαι τον εαυτό μου. Παρόλο δηλαδή που ξεκίνησα με Maiden, και έπαιζαν Πάιστη και ο Μπέργκερ. Ναι, ναι. Για κάποιο λόγο, όταν πρωτοάκουσα Zildjian, λέω εγώ πέρα, εδώ είμαστε. Η προτίμησή μου είναι στα κάπα. Γιατί αν εξαιρέσεις. Έχω και κάποια, ας πούμε, ένα hi-hat και ένα ride 20 κιόλας. Που είναι το Pink Ride, το οποίο είναι για πιο metal φάσεις. Εκεί που θες, ας πούμε, να βγει καθαρά η καμπάνα, γιατί με την κιθάρα, με τις συχνότητες που έχει, όταν παίζεις, ας πούμε, όταν παίζαμε με τους Sorrowful. Ναι. Ή με τους Rhodium τότε ή κάποια sessions metal που έχω κάνει, θες να ακούγεται, ναι. Και δεν έχεις άλλο αυτό το cut through που λέμε, δεν έχεις άλλο τρόπο, ναι, ναι, πρέπει, ναι, να είναι δυνατό πιατίνι. Σε ό,τι άλλο κάνω θέλω να είμαι μέσα στον ήχο, δεν θέλω δηλαδή να παίξω ένα hi-hat και να βγει από πάνω, ή να παίξω ένα crash, το οποίο crash, ας πούμε, θα ξεχωρίσει και αυτά, θέλω να είναι μέσα, δηλαδή να ακούγεται ένα σύνολο. Ναι. Και το έχω βρει μόνο με τα κάπα. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Είναι απόλυτα ισορροπημένα πιάτα. Από μπακέτες τι χρησιμοποιείς? Vader. Χρόνια, 54. Ποιο μοντέλο, έχεις κάνει συγκεκριμένο μοντέλο? Το go-to μοντέλο είναι η Fat Ride. Fat Ride. Και από εκεί και ύστερα, έχεις κάποια άλλη μάρκα ή μόνο αυτό? Εντάξει, μπορεί να έχω και κάποιες άλλες που παίζω. Ας πούμε, ναι, αυτές που μου αρέσαν πάρα πολύ, οι οποίες έχουν καταργηθεί βέβαια, είναι η Colaiota. Τη Zildjian όμως. Big Fat δεν μ' αρέσαν τόσο. Ναι. Που σημαίνει να τις βρω κάπου, ας πούμε τις παίρνω, γιατί μου αρέσαν πάρα πολύ σαν πακέτες και είναι πολύ δύσκολο να βρεις. Μάλιστα. Από δέρματα έχεις κάποια προτίμηση? Όχι. Θα ήθελα να δοκιμάσω τα Aquarian. Α. Λάθος, τα Attack. Τα Attack. Έχω ακούσει για αυτά, αλλά δεν ξέρω αν τα φέρνει κάποιος στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Γενικά είτε Remo είτε Evans δεν έχω κάποια προτίμηση. Δεν θέλω, ας πούμε, τύπου Pinstripe. Ναι. Δεν μ' αρέσανε ποτέ. Είναι πολύ. Δεν έχω προτιμώ δεν να έχει την νότα το τύμπανο τις συχνότητες και να τις κόψεις άμα θες, παρά να από πριν μαφλαρισμένο και να, από πριν, ναι, να το παλεύεις. Τώρα, εγώ τα πινστράιπ τα υποστηρίζω για το ταμπούρο βασικά, γιατί δεν είναι ένα πιο μπάσο, μου αρέσει, ναι, ο μπάσος ήχος του ταμπούρου. Οπότε εγώ μόνο για εκεί τα υποστηρίζω, αλλά τα υποστηρίζω και στο στούντιο για καλύτερη ηχογράφηση. Θέλω να εμπιστευτώ λίγο το κινητό μου σε κάτι το οποίο έχω τραβήξει φωτογραφία για να περάσουμε σε ένα άλλο topic. Νίκος Μίχας, Ντόνα Κουντούρη, Ράλια Χριστίδου, Σελίνα, Σαλίνα, Σιριελ, The Silent Rage, Bob Κατσιόνης, Semic Stains, Remade, Semic Stains έχουμε κάνει πολύ ωραία δουλειά, Κρίσταμπελ, Ethereal, Elysion, Στέλιος Μπουτονάκης, Βασίλης Γκυζδάκης, Αντώνης Μιτζέλος, Parthian Shot, μια λίστα η οποία βέβαια, ναι, δεν τελειώνει ποτέ και ποτέ και ποτέ και ποτέ. Verbal Delirium, τον Pall Mall, του σχήματος του Δημήτρη Κοριαλά. Καλού κακού. Σε έχω δει με το Σαββιδάκι βέβαια. Με ποιους άλλους σε έχω δει, πέρα από αυτά που είμαστε εδώ? Τους Sorrowful Angels. Sorrowful Angels. Είμαστε τώρα σε μια παύση, ξέρεις, κοιτάμε να δούμε. Δεν έχουμε διαλύσει, ναι, ναι. Όχι, ας πούμε, ναι. Ρωτήστε, δεν έχουμε διαλύσει, παιδιά, είμαστε ακόμα η μπάντα. Sorrowful Angels. Rhodium που διέλυσε. Rhodium. Με την Τζάτσου. Θεοδοσία Τσάτσου, ναι, mm-hmm. Την Ευρυδίκη, χρόνια τώρα. Και την Ευρυδίκη. Διάφορα sessions. Αριστερά δεξιά. Την Κυριακή τελειώσαμε το δίσκο της Δήμητρας Σασαριώτου το δεύτερο. Mm-hmm. Μιας φίλης, καλής φίλης και πολύ καλής τραγουδίστριας. Πολύ ωραία. Την Τρίτη έγραψα στην Εύα τη Λουκάτου κάποια κομμάτια για δύο νέες τραγουδίστριες. Πολύ ωραία. Θα ήθελα μια εσωτερική ματιά
μέσα στις συνεργασίες σου αυτές, αλλά πριν θέλω να σου κάνω αυτή την ερώτηση που σου είπα πριν. Γιατί πιστεύεις ότι όταν πας σε ένα ερασιτεχνικό σχήμα βγαίνουν μετά, αφού φύγεις και κάνουν δηλώσεις του τύπου, δεν θα ξαναπάρουμε επαγγελματία μουσικό? Δεν γίνεται πάντα. Δεν γίνεται πάντα, αλλά σου έχει τυχεί. Το έχεις δει όμως, ή έστω το έχεις δει. Μου έχει τύχει με μπάντα που είχαμε κάνει μία πρόβα μόνο. Γιατί. Τι είναι αυτό που τους πειράζει έναν επαγγελματία μουσικό, τι είναι αυτό που ένας επαγγελματίας μουσικός. Και αν θες απάντηση κατευθείαν. Δεν είναι τα λεφτά, αυτό το ξέρω σίγουρα. Κατευθείαν είναι ότι ο επαγγελματίας αξιοποιεί αλλιώς τον χρόνο του. Δηλαδή ο ερασιτέχνης πάει. Να το πω όχι για το ξεκάβλωμα, να το πω ότι είναι ρε παιδί μου, το νοιάζει πιο πολύ να κάνει την πρόβα. Να περάσει καλά. Να περάσει καλά. Που αυτό είναι το ζητούμενο σε οποιαδήποτε δουλειά. Αυτό είναι το ζητούμενο ακόμα και όταν είσαι επαγγελματίας, ναι, να περάσει καλά. Ναι. Απλώς εγώ, ας πούμε, σαν επαγγελματίας, μπορώ να πω ότι δεν μπορώ τότε να κάνουμε πρόβα, παιδιά, γιατί έχω συναυλία, έχω στούντιο, έχω το οτιδήποτε που δεν με αφήνει. Πρέπει να το κάνω εκείνη τη μέρα. Το βάζεις σε αυτή τη όταν βάση είσαι, εσύ, ας πούμε, ναι, όταν είσαι σαν, ξέρω εγώ, όταν, με την Ευρυδίκη, θα σου πει μπορώ αυτές τις μέρες για πρόβα. Πότε μπορείς. Σωστά. Εντάξει, εκεί είναι εργοδότης μου. Σωστά το λες. Σχέση την προσωπική που έχουμε. Σωστά, πρόβα, σωστά το λες, ναι. Είναι εργοδότης μου. Και η Θεοδοσία και οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε δίνει δουλειά, ναι, σωστά. Οπότε δυστυχώς ή ευτυχώς πέφτει ένα βάρος εκεί. Εσύ το βάζεις εκεί λοιπόν, ναι. Γιατί εγώ το βάζω κάπου αλλού. Εγώ το βάζω. Να πω εγώ λοιπόν το βάζω στο εξής. Ότι ο επαγγελματίας μουσικός όταν κάνει μία πρόβα με μία ερασιτεχνική μπάντα, δηλαδή με παιδιά τα οποία δουλεύουν και πρωινές δουλειές κλπ, έχει περισσότερη γνώση. Όχι όλοι. Όχι. Όχι όλοι. Έχω δηλαδή, άμα πω στον τραγουδιστή ότι άμα δεν πάρεις τα αναλόγια από εκεί, από τη σκηνή και το βγάλεις, θα στο χώσω στο όρθρον. Και εμένα μου τη δίνει. Είναι απαγορευτικό. Και εμένα μου τη δίνει και το. Γιατί έχω απολυθεί έτσι από μπάντα. Όχι, εμένα μου τη δίνει, το συγκεκριμένο μου τη δίνει. Εντάξει, με χαλάει γιατί. Α, ωραία, θα μιλήσουμε για αυτά που μας τη δίνουν. Ωραία, εδώ είμαι, παιδιά. Πώς πάμε λοιπόν. Πας σε ένα θέατρο. Και πας να δεις μια θεατρική παράσταση. Ναι. Θα σου άρεσε να έχεις τον ηθοποιό με το χαρτί. Αντί να ερμηνεύει, να τραγουδάει. Σε αυτούς πρέπει να το λες, όχι σε εμένα. Εντάξει, ναι, εμένα, ας πούμε, προσωπικά, όταν πάω να δω ένα τραγουδιστή, μια μπάντα, δεν μου αρέσει να έχει όλο το χαρτί μπροστά και να μην δίνει το βάρος στο performance και να τραγουδήσει. Έτσι. Κι ας μην πατάει όλες τις νότες γι' αυτά, αλλά να δίνει το χαρτί τι έχουμε εδώ. Άλλο να έχεις ένα χαρτί και να είσαι οδηγός. Δηλαδή, βλέπεις τραγουδιστές οι οποίοι είναι προσιλωμένοι και παίζουν και είναι με την μπάντα, και βλέπεις τραγουδιστές οι οποίοι είναι. Ακριβώς. Έχω δίκιο που μαλώνω ή άδικο. Έχεις δίκιο εν μέρη. Αν είναι ο άλλος ερασιτέχνης και δεν τον νοιάζει αυτό να το κάνει. Και απλά τον νοιάζει γιατί γουστάρει και νωρίς. Τότε είμαι λάθος, σε λάθος μπάντα εγώ. Εντάξει, δεν ξέρω. Αυτομάτως. Με όλους τους καλλιτέχνες που παίζεις, που έχεις παίξει, και έρχομαι σε ευθεία συνάρτηση με την ερώτηση, με αυτό που διάβασα πριν στο κινητό μου για το βιογραφικό σου. Δύο ερωτήσεις είναι, μία στον επαγγελματικό τομέα και μία με την πάντα που παίζεις εσύ. Ας αρχίσουμε με τον επαγγελματικό τομέα. Πόσο πολύ ανακατεύεσαι στον drumming, πόσο πολύ ελεύθερος είσαι να ανακατευθείς στον drumming. Δηλαδή σε τραγούδια τα οποία ήδη προϋπάρχουν, ήδη είναι επιτυχίες, ο ρόλος είναι διεκπεραιωτικός ή απλά. Τώρα δεν είχα κανένα πρόβλημα να βάλω δικά μου. Έτυχε μάλλον. Το επιδιώκεις όμως. Όχι, είναι πώς θα μου βγει. Τώρα θα σου πω τι γίνεται. Πρέπει να αρχίσει να ακούς και τον εαυτό σου μέσα στο κομμάτι. Που αυτό, παρένθεση, μου έτυχε με μια μπάντα στην Πάτρα που την είδα τραγουδιστής. Ναι. Δεν το ξανακάνω, μην ρωτήσει κανείς. Που μπορώ να κάνω φωνητικά. Δηλαδή να έχω μικρόφωνο να κάνω δεύτερες φωνές, ότι χρειαστεί αρμονίες. Αλλά σίγουρα τραγουδιστής δεν είναι. Ναι. Να βγω να πεις ότι. Και είχαμε ένα drummer τότε και μίλαγα με τον μπασίστα που παίζαμε στο Σεφζίν. Και τον Νίκο. Και του κάτι λέγαμε και. Πού ρε μαλάκα, πάντως λέω ο drummer όλη την ώρα χώνει. Ακούω χώνει. Και γυρίζω ο Νίκος και μου λέει το πολύ απλό. Τι σε πειράζει, και το ίδιο κάνεις. Και μου ήρθε χαστούκι, πραγματικά. Μου ήρθε. Και άρχισα και άκουγα κάτι ηχογραφήσει και τέτοια. Και λέω. Άκουγα τον εαυτό μου, όχι ως drummer ο οποίος έπαιξα γαμάτο τώρα. Ναι, ναι, σαν ακροατής. Αλλά ως. Ναι. Παίζω σε μια ομάδα και αυτό που παίζω δεν ταιριάζει. Οπότε πρέπει να έχεις και την ωριμότητα. Ωριμότητα, δεν ξέρω πώς να το πω. Να ακούς τον εαυτό σου μέσα σε όλο το κομμάτι. Δηλαδή, με κοριαλά,
με Βρυδίκη, με Τσάτσου, με Σαββιδάκη. Αυτός που έρχεται να το δει όλο αυτό, δεν έρχεται για να δει drums. Έρχεται να ακούσει, να ακούσει το κορίτσι που κοιμάται, να ακούσει εγώ, την Βρυδίκη να λέει την πηξίδα. Το μη σε όλα αυτά. Σωστά. Σίγουρα θα υπάρχουν σημεία τα οποία μπορώ να ξεφύγω και να κάνω κάτι πιο περίεργο. Αλλά να κουρβάρει. Πόσο πολύ ανακατεύεσαι μουσικά και δραμιστικά σε αυτά τα δύο επίπεδα στις μπάντες τις δικές σου? Δηλαδή, μιλάς, είσαι ενεργός, ναι, δηλαδή ναι, έχεις δηλαδή άποψη για τον drumming και άποψη... Θα σου πω, στους Verbal όταν ήμουνα, ήταν, η μουσική ήταν του Γιάννη, στον Τζάλι. Είχε γράψει τα κομμάτια, τα είχε στο μυαλό του και τα πάντα. Βέβαια, πολλές φορές ερχόμαστε σε διένεξη ότι εντάξει, αυτό ας πούμε δεν μου κολλάει να σου παίξω. Οπότε το ψάχναμε. Και μου είχε δώσει, μπορώ να πω, αρκετή ελευθερία στο παίξιμο. Δεν είχαμε δει, ούτε εκεί είχαμε θέμα. Αλλά η μουσική όλη ήταν γραμμένη από τον Γιάννη. Στο Sorrowful έχω input, ενώ ο Διονύσης γράφει την πλειοψηφία της μουσικής. Είχαμε όλοι input, δηλαδή μήπως αυτό το μέρος να το βάλουμε εκεί. Μήπως εδώ να βάλουμε ένα τέτοιο riff για να μπει εκεί, ξέρεις τι, αυτό το bridge δεν κολλάει. Να το κόψουμε. Στην ενορχήστρωση δηλαδή βασικά. Τώρα στα session έχει γραφτεί από άλλο. Παράδειγμα, για Βρυδίκη. Κάποια σημεία τάχει τα θέλει έτσι, στο λέει. Θέλω πούμε, αυτό το κομμάτι να παιχτεί έτσι. Κάποια θα πει, παιδιά, πώς να το κάνουμε αυτό, για πείτε καμιά ιδέα. Έτσι, ακριβώς. Δεν είναι που θα μπορούσε να σου πει, όχι, έτσι τα θέλω. Ναι, γιατί ναι, ναι. Μπορεί, σκέφτεται ότι, OK, τα έχω ξαναπαίξει, ας κάνουμε κάτι να το αλλάξουμε. Η Θεοδοσία τα θέλει έτσι. Δηλαδή, όπως είχα παιχτεί, δεν μπορεί να ξεφύγει πάρα πολύ. Είναι και συγκεκριμένα τα κομμάτια. Είναι συγκεκριμένα. Και με το Σαββιδάκι, ας πούμε, είναι πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή, και ο άλλος που έρχεται να ακούσει, περιμένει να ακούσει συγκεκριμένα. Δεν μπορεί να παίξει το κορίτσι μου κοιμάται, ας πούμε, και το κάνει. Ναι. Να χώσει, επειδή είναι πεντάρι, να χώσει πιο progressive beat. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι αυτό. Μια ζήτηση η οποία γίνεται ευρέως είναι το θέμα της μελέτης. Ξέρουμε ότι μελέτη δεν υπάρχει, γενικά και όταν υπάρχει ένοχος, είναι κάπως. Ένοχος και εγώ. Και εσύ και εγώ έχουμε ζήσει το ότι η ανασχόληση με την επαγγελματική μουσική στο επαγγελματικό επίπεδο μας αποτρέπει πολλές φορές να κάνουμε αυτό. Δηλαδή έχω να μελετήσω ένα set list για να πάω να παίξω και να πληρώνομαι για να το κάνω, ναι. Το κάνω γιατί πληρώνομαι, οπότε όσο χρόνο έχω να φάω θα τον φάω εδώ μέσα για να κάτσω να μελετήσω αυτά που είναι να παίξω. Και η μελέτη πάει καλιά μας, γεια μας. Ναι. Έχεις όμως αισθανθεί ποτέ, έχεις φτάσει σε στιγμές τώρα ή στο παρελθόν όταν είπες στον εαυτό σου OK, το μυαλό θέλει, κάπως πρέπει να το λύσω. Συνέχεια. Το λες συνέχεια. Συνέχεια, δεν έχει. Γιατί όταν μπει στο πλάνο και η οικογένεια, ναι, που είναι η πρώτη μου προτεραιότητα, έχω μια γυναίκα και δύο παιδιά, είναι η προτεραιότητά μου. Σωστά. Τέλος. Πρέπει να αρχίσεις να μοιράζεις το χρόνο σου.
Που σημαίνει ότι εγώ αν έχω να μελετήσω ένα setlist, θα το μελετήσω μόλις κοιμηθούν όλοι. Οπότε θα είμαι έτσι κάποια στιγμή και να κοιμάμαι. Ένα μεγάλο πλήθος κομματιών τα ξέρω από μνήμης ή τα ξέρω να τα παίξω και μόνο επειδή τα έχω ακούσει στο ραδιόφωνο. Αλλά από εκεί και πέρα είναι το θέμα της βελτίωσης. Δηλαδή, όπως ένας αθλητής θα πρέπει να προπονείται να κρατεί τη φόρμα. Σωστά. Οπότε γι' αυτό υπάρχει ελάχιστο χρόνο και προσπαθώ να τον αξιοποιήσω. Δηλαδή, μπορώ να κάτσω να δω μια ταινία. Τρόμπε που είμαι φαν. Και να έχω ένα ζευγάρι μπακέτα στο χέρι και να παίζω. Να έχω το pad μπροστά μου. Να κλείνω και την πόρτα να ξυπνήσω. Έτσι. Και να μελετάω. Εγώ πάντως έχω βρει ότι η καλύτερη μελέτη έχω μερικούς μαθητές, όχι όλοι, οι οποίοι ψάχνονται. Ψάχνονται, ξέρω εγώ. Τι να σου πω τώρα, Stranglers, ας πούμε, το Always the Sun. Ναι. Ήρθε ένας μαθητής μου και μου είπε, να σου πω κάτι, θέλω να παίξω με αυτό. Και ανακάλυψα μέσα διαμάντια. Ναι. Και λέω, ναι. Κοίτα να δεις, το ξέρω 30 χρόνια το τραγούδι, πόσο 35, και δεν είχα καταλάβει ποτέ το τι έχει μέσα. Ναι, είναι ανοιχτό μυαλό να έχεις, ας πούμε, θα σου πω ένα άλλο πράγμα. Blondie. Ναι. Λέω, μόλις άκουσα πρώτη φορά Blondie. Κλέμ Μπέρκ, μιλάμε για τραβάκλα. Μόλις άκουσα, τα ακούς τόσο εύκολα και η μαγεία ποια είναι, ότι είναι άλλο να τα ακούς και τα πας να τα παίξεις, λες, οπα. Κοίτα τι έχει γράψει. Θα σου πω ένα που άκουσα τώρα. Το άκουσα στο ραδιόφωνο συνέχεια και απλά έτυχε στα μάξι και το άκουσα πιο προσεκτικά. Πιο προσεκτικά. Το You better stop before. Το ναι. Το άκουσα και. Brown, Sam Brown. Όπα λέω, τι παίζει εδώ, δηλαδή ο τύπος έχει χρησιμοποιήσει τη βάση του hi-hat, παίζει κάτι τέτοιο και λες, όπα. Όπα. Ή το έχει αναφέρει ο Στέφανος ο Δημητρίου σε ένα interview που τον είχα δει, άλλος τέλος drummer, τον Brotherly, το System. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο έχει ένα groove, είναι εξάρι, αλλά το έχει παίξει έτσι το groove, το οποίο υπάρχουν, άμα δεις βίντεο στο YouTube, που εξηγούν αυτό το groove μόνο. Έλα ρε. Το τι παίζει, το οποίο λες, όπα. Δηλαδή είναι τα οποία ακούγονται τόσο απλά, ναι. Αλλά στην ουσία είναι τόσο πολύπλοκα. Δηλαδή, όταν θες να γίνεις μουσικός, είναι εντάξει, ένα 5% για μένα το ταλέντο. Ναι. Το οποίο ταλέντο τι κάνει, απλά κάτι που εγώ θα κατανοήσω σε μισή ώρα. Εσύ που έχεις το ταλέντο μπορεί να το κατανοήσεις σε 10 λεπτά. Σε 10 λεπτά, σωστά, σωστά. Ένα 35% μελέτη. Γιατί χωρίς μελέτη δεν κάνεις τίποτα. Δεν κάνεις τίποτα. Δηλαδή, ακόμα και ο Buddy Rich. Το είχα δει σε ένα interview που λέγε ένας κολλητός του φίλου ότι μελέταγε. Λέει. Άλλο αν λέει ότι δεν μελετάω. Μελέτηγε. Δεν γίνεται αυτά σε αυτό το επίπεδο. Ναι, 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 ναι. Και μετά το υπόλοιπο 60% που μένει, αν τα λέω καλά τα μαθηματικά, ναι, ναι. Είναι 30% να παίζεις, δηλαδή ό,τι και να μελετήσεις, να κάτσεις εδώ, να κάθομαι, να μελετάω με τις ώρες, rudiments, να μελετάω ασκήσεις, να μελετάω να κάνεις ναι, ναι, ναι. Αυτά. Αν δεν βγω να παίξω, τον πουλώ, μεγάλε. Ναι. Εκτός και αν θες να κάνεις αυτό μόνο, μόνο μελέτη. Και το υπόλοιπο 30% είναι ακούσματα. Δηλαδή, okay, ακούς μόνο metal. Άκου και jazz. Άκουσε ο Tony Williams τι παίζει. Ναι. Σωστά. Μπορείς να πας από το ride και μόνο του Tony Williams είναι ολόκληρη σχολή. Να έχεις αναφορά και σε άλλες μουσικές. Άκου, ναι, ξέρω, Γκαριμπάλντι. Ναι, ξεκόλα το κεφάλι σου αυτό. Ναι. Ξεκόλα το κεφάλι σου. Ναι, ναι. Κάτι σχήμα, α πούμε, άμα το ακούσεις. Ακριβώς. Ή ξέρω εγώ, όσο και αν σου φαίνεται κουλό, ένας από τους αγαπημένους μου drummer είναι ο Peter Erskine. Ένας jazz drummer. Jazz drummer, ο οποίος είναι. Το στυλ που παίζω εγώ συνήθως με το στυλ του καμίση, αλλά. Το παίξιμο το λατρεύω. Ναι. Και όταν αναφέρω μου λένε Peter Erskine. Ένα άμα το δεις με μουστακάκι. Ναι, ναι, και εγώ αυτό είπα τώρα. Ναι, άμα το δεις, δηλαδή, ναι. Αλλά έχει ένα στυλ που μου αρέσει τρομερό μελωδικό παίξιμο. Ναι. Που αυτό είναι η τελική, δηλαδή και τίποτα να παίζεις. Όπως ο Ζόντερ, ας πούμε. Ναι, ο Ζόντερ. Τον έχω στις κορυφαίες μου επιρροές. Και ο Νίλ Πίαρτ. Ναι, ναι, ναι. Αφαιρείς όλα τα άλλα όργανα, αφήνεις μόνο τα τύμπανα και ξέρεις και ποιο κομμάτι είναι. Ναι, ναι. Και ακούς πάλι μουσική. Ακούς μουσική. Ναι. Ακούς μουσική, αυτό είναι. Στην αποφώνηση συνήθως έχω πει στην αποφώνηση της εκπομπής ότι δεν είναι για πολλούς. Δηλαδή τώρα αποφώνηση εκπομπής σημαίνει ότι θα χρειαστεί να πούμε μια κουβέντα για τους ανθρώπους οι οποίοι μας βλέπουν. Σε αυτούς όλους τους ανθρώπους που μας βλέπουν είναι και οι κιθαρίστες. Δεν καταλαβαίνουν πολλά. Είναι οι άχρηστες νότες γύρω από το break το δικό μου, το ρυθμό δηλαδή πραγματικά. Όχι, δε, εντάξει, όλα τα πάλι, όλα. Πάλι, πάλι, όσο γράφετε σχόλια για την κιθάρα θα σας ταχώνω. Γιατί μερικοί από εσάς έχετε χιούμορ μεγάλο. Εντάξει, όχι, να σου πω κάτι. Πάντα υπάρχει αυτή η διαμάχη. Σου λέει ότι είναι κάνει παρέα με μουσικούς. Κάνει. Όχι, ναι, ναι, ναι. Όχι, έχει ξεριστεί. Τώρα, τι κάνω, θα σου πω. Έχω δηλώσει
και μου στέλνουν πολλά μηνύματα γι' αυτό. Ότι τα Χριστούγεννα θα βγάλω μια εκπομπή στην οποία θα μιλάνε μόνο οι άλλοι για τους drummer. Ναι. Και μέχρι στιγμής εδώ οι drummer είναι ειρήνη αδέρφια. Είναι όλοι καλά, όλοι να είσαστε έτσι και αυτά. Το τι έχουν να πούνε για μας, μετά όλοι θα χτυπιούνται. Θα λένε κοίτα να δεις και δεν τους τάχωσα. Κοίτα, εγώ γεννήθηκα σε μια εποχή, κάτι αιώνες πριν, που το να πεις ότι είμαι μουσικός ήταν μεμπτό, να το πω ελαφριά. Ναι. Ακόμα και οι γονείς. Ναι, ναι. Σιγά σιγά αυτό έφυγε. Πλέον δηλαδή θεωρείται ότι εντάξει, δεν είναι. Αν και ακόμα σου είναι, και τι δουλειά κάνεις. Μουσικός. Ναι. Ναι, αλλά δουλειά είναι μουσικός. Ναι. Εγώ δηλαδή δηλώνω πρώτα μουσικός και μετά IT. Έτσι, μπράβο, έτσι. Το θέμα είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχεις δει μια ταινία, το Hired Gun, με τους Εσιονάδες. Όχι, δεν το έχω δει. Που είναι ο Ρούντι Σάρζο, που έπαιζε με Όζι, με White Snake και όλα αυτά. Βέβαια. Ναι. Λέει το εξής καταπληκτικό, το οποίο το έχω προσπαθεί να το κάνω στάση ζωής. Λέει ότι ρε παιδί μου, σε κάποια φάση λέει την έψαχνα πολύ πνευματικά και όλα αυτά. Και σκέφτηκα ότι, OK, ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα καλό είναι. Δεν ξέρω αν ποτέ θα κάνω τη μεγάλη καριέρα, θα παίξω με το τρελά διάσημο όνομα και όλα αυτά. Αλλά όσο είμαι καλά και μπορώ, δεν θα σταματήσω να παίζω. Το θέμα είναι να το αγαπάς. Να το κάνεις και να το αγαπάς. Αν το αγαπάς και το κάνεις και το γουστάρεις, κάτι θα γίνει. Δεν μπορεί. Λοιπόν, Στέλιος Παύλου, εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ο Στέλιος θα μας παίξει ένα τραγούδι το οποίο έχει επιλέξει. Αφού το καταφέραμε. Αφού. Ένα take. Πάλι το τραγούδι. Υπάρχει μια παράδοση εδώ στο ένα take. Και θυμηθείτε ένα πράγμα θα σας πω. Εάν δεν υπάρχει κάποια στιγμή ένα take και κάποιος μου πει και με διαψεύσει, θα του πω ότι είναι αλήθεια. Γιατί? Γιατί μπορεί να έχει σταματήσει η κάμερα να γράφει. Γιατί μπορεί το ηλεκτρονικό τύμπανο κάποιο να μην χτυπάει. Γιατί πάντως όλοι οι drummer που έχουν περάσει από εδώ έχουν παίξει ένα take. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και όλοι οι drummer που έχουν περάσει από εδώ έχουν ένα στοιχείο το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Πραγματικά μου αρέσει. Γιατί τα τραγούδια που ακούτε, τα οποία είναι παιγμένα εδώ, γίνονται mix και μετά γίνονται mastering για να βγουν σωστά. Όλοι οι drummer μου έχουν πει άστο όπως είναι. Αυτό αποδεικνύει ένα πράγμα. Ξέρεις τι αποδεικνύει? Αποδεικνύει ότι δεν είναι η κριτική που νοιάζει ένα μουσικό. Όχι. Είναι η ευχαρίστηση, το ότι ακόμα και το λάθος είναι μέσα στο παίξιμο. Δεν τους ενδιαφέρει η κριτική σας. Όποιος κάνει κριτική, γιατί έχω πάρει αρκετά μηνύματα, θα πει αυτό μπορούσα. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα μπορούσα να παιχθεί διαφορετικά καθόλου. Είναι αυτό που είναι. Υπάρχουν κανάλια τα οποία τα έχω, και τα έχω αναφέρει εδώ, ένα-δύο κανάλια ακόμα, όπου οι άνθρωποι οι οποίοι παίζουν εκεί είναι τέλεια. Εδώ πέρα λέμε τις ιστορίες που οδήγησαν στο τύμπανο, τις ζωές των ανθρώπων που παίζουν τύμπανα από πίσω, τον τρόπο σκέψης που υπάρχουν στα τύμπανα, τον εξοπλισμό, μιλάμε για όλο το φάσμα. Δεν μιλάμε μόνο για τις ικανότητες. Το να έρθει εδώ κάποιος drummer και να μου πει εμένα, άστο όπως είναι, ξέρει που έχει έρθει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, μείνετε συντονισμένοι. Ο Στέλιος είναι εδώ, ακολουθεί τραγούδι και θα τα πούμε και πάλι. Γεια. Φιλάκια.